Ναι. Εγώ έδινα φιλί και εσύ έδειχνε στο και το φιλί, γιατί έχουμε ξαναπεί το φαγητό. Είναι τρόπο έκφραση. Και σήμερα θα κάνουμε το νοστιμότερο τυροκούλουρο. Με φετούλα, μυρωδικά, ένα ψωμένιο ωραίο ζυμαράκι μοσχομυροδάτο τραγανό. Γεια σα, Σταύρο. Δεν είπα καλημέρα. Σταύρο. Ενθουσιάστηκα με την παιδιά. Καλημέρα, παιδιά, πώς είστε. Καλά είμαστε, βάλε μας να φάμε. Κάτσε, βρε. Είπαμε ανάποδα τη συνταγή, είπαμε καλημέρα μετά. Να φάμε τώρα. Δεν καταλαβαίνετε περί τίνο πρόκειται η σημερινή μα συνταγή. Αυτή η τυροκουλούρα είναι ό,τι καλύτερο έχετε δοκιμάσει. Να κόψουμε να δείτε το εσωτερικό της. Είναι τόσο αφράτη. Μεγάλη, τη μεγάλη, τη μεγάλη. Όχι τη μεγάλη. Oh. Έλα, βρε. Ελένη, τώρα. Τη μεγάλη. Κοίτα να δεις τώρα. Κοίτα να δεις πόσο ωραία είναι. Μεγάλη την έχω κρατήσει εγώ για μετά. Μοσχομυρίζει. Είναι τόσο ωραία ψημένο το ζυμαράκι. Έχει φετούλα παντού. Το βλέπεις μυρωδικά. Είναι πάρα πολύ αφράτο. Είναι ψημένο στην εντέλεια, γιατί το ζυμαράκι πρέπει να είναι ψημένο καλά. Γιατί αλλιώς μας πέφτει τι. Βαρύ, καλέ. Βαρύ, ακριβώς. Εδώ και προαιρετικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ φετούλα με μέλι, λίγο μελάκι από πάνω να γίνει ο κακός χαμός, γιατί έτσι είμαστε, αυτοί είμαστε. Μοσχομυρίζει. Δεν υπάρχει. Και το μελάκι θα έρθει και θα συμπληρώσει τη γεύση μαζί με τη φέτα τώρα μέλι, ξέρετε τι γίνεται. Τώρα δώστε μου και πήγαινε να μαγειρέψει. Περίμενα να σου ολοκληρώσω, γιατί θέλω να σε περιποιηθώ τώρα, έχω όρεξη σήμερα. Και θα σου βάλω και λίγο μπούκοβο. Λίγο. Λίγο μπούκοβο, δεν είναι, είναι γλυκό. Είναι γλυκό μπούκοβο. Είναι γλυκό μπούκοβο, άκουμε που σου λέει. Δεν καίει. Λοιπόν, πάμε. Φάε. Θα φάω. Άντε. Λοιπόν, άντε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε βάλει στο μιξεράκι μας, εννοείται όλη η συνταγή μπορεί να γίνει πολύ εύκολα και στο χεράκι σε ένα μεγάλο μπολ. Είναι ένα ζυμαράκι το οποίο δουλεύεται πολύ εύκολα, είναι εύκλαστο, είναι έτσι ωραίο, λαδερό που λέω. Mm. Είναι πάρα πολύ τραγανό καθώς το ψηθεί στην αρχή όταν το βγάλετε και μετά μέσα φράτο, πάρα πολύ ωραίο. Α, όντως έχεις πολύ φέτα μέσα. Ναι. Μα δεν γίνεται. Χωρίς φέτα δεν θα ήταν ασχέτο ψωμάκι. Θέλουν να ισορροπεί και το ζυμάρι μας και η φετούλα. Mm. Και τώρα. Έχω κάνει στο μιξεράκι μου για να γλιτώσω λίγο χρόνο. Τι έχω κάνει, έχω βάλει μέσα στη συνταγή που σας έχω το ηλιέλαιο, το γάλα, το νερό, σε θερμοκρασία δωματίου ιδανικά, γιατί έχουμε ξαναπεί. Όσο πιο χλιαρό είναι το υγρό μας στοιχείο σε ζυμαράκια τέτοια, βοηθάμε τη μαγιά να φουσκώσει πιο γρήγορα. Άρα. Να σου πω ότι παρατήρησα. Έλα μου. Ότι κάνει κράτσα έξω. Αυτό σου λέω. Και μέσα είναι σαν ψωμά. Είναι πολύ τσαφρά το ωραίο μυρωδάτο. Και το κράτσα. Το ζυμαράκι κρατήστε το, μπορεί να κάνετε ό,τι μπορεί να φανταστείτε με αυτό το ζυμάρι. Αλήθεια. Κάντε αυτό που αρχικά να δοκιμάσετε τη συνταγή, γιατί είναι το απόλυτο. Μετά από εκεί και πέρα παίξτε με αυτό το ζυμάρι και βάλετε ό,τι θέλετε μέσα σε γέμιση. Μπορεί να κάνετε τα πάντα. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω, μέσα στο μίξερ έχω βάλει με το γάτζο. Πολύ σημαντικό όταν κάνουμε ζυμάρια με γλουτένη κτλ. Βάζουμε το γάτζο. Γάλα, νερό, ηλιέλαιο σε θερμοκρασία δωματίου, τη ζάχαρη που σας έχω στη συνταγή και τη μαγιά της στιγμής. Εντάξει. Έχουμε ξαναπεινοποιεί μαγιά διπλάσια ποσότητα. Σε αντίθεση με την ξηρή. Αν δεν έχουμε μίξερ με γάτζο. Ναι. Είναι πολύ εύκολο ζυμάρι και στα χέρια γίνονται. Άρα μαγιά, ζάχαρη, νερό. Γάλα και ηλιέλαιο. Ωραία. Και τα χτυπάμε για 2-3 λεπτά και όχι παραπάνω. Πάμε. Τέλειο. Τώρα, σε ένα μπολ τι έχω κάνει. Κοσκινίζω το αλεύρι. Σκληρό αλευράκι ιδανικά. Μπορεί να βγει και με για όλες τις χρήσεις. Απλά το σκληρό τι έχει παραπάνω. Γλουτένι. Έχει παραπάνω γλουτένι και γενικά όταν θέλουμε ένα ζυμάρι να είναι έτσι ωραίο ψωμένιο που λέμε, να είναι όπως και για τα ζυμάρια του ψωμιού, θέλουμε χρησιμοποιούμε σκληρό αλεύρι, εντάξει. Α, τι θέλουμε τη γλουτένη. Θέλουμε τη γλουτένη σε αυτό το συγκεκριμένο ψωμί, γιατί είναι ψωμένιο, είπαμε το ζυμάρι μας. Ναι. Θα κάνετε διαφορά. Βγαίνει και με όλες τις χρήσεις, αλλά πάρτε μου ένα σκληρό αλεύρι για να είστε σίγουροι και να σας βγει έτσι όπως ακριβώς σας το δείχνω για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Επειδή είναι σκληρό αλεύρι, να πάω σε ένα σκληρό σαγόνι. Λιλί, μετά από δύο πιάτα, σ' αρέσει το μπούκοβο ή σε ενοχλεί καθόλου. Είχε μπούκοβο. Και φλουρί είχε μέσα. Λοιπόν, μέσα στο αλεύρι που κοσκίνησα το σκληρό, πάω και βάζω δύο καλές πρέζες αλατάκι.